την έλλειψη προόδου στα ζητήματα που απασχολούν τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής του Δεκεμβρίου, επεσήμανε σε δηλώσεις της η Άγγελα Μέρκελ. Μιλώντας πριν από λίγη ώρα σε τηλεδιάσκεψη με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Γερμανίδα Καγκελάριος επεσήμανε ότι δυστυχώς η πρόοδος σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας δεν είναι τόσο άξια αναφοράς όσο θα επιθυμούσε. Από την άλλη πλευρά, επεσήμανε η Καγκελάριος, η Τουρκία είναι η χώρα που έχει δεχτεί μάλλον τους περισσότερους πρόσφυγες παγκοσμίως λόγω της διένεξης στη Συρία, στην οποία συμμετείχαν και δυτικές χώρες. Πάνω από 3 εκατομμύρια Σύριοι πρόσφυγες και σίγουρα και 1 εκατομμύριο άλλοι πρόσφυγες ζουν στην Τουρκία, ανέφερε και εξέφρασε το σεβασμό της για τις προσπάθειες της Τουρκίας σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό είμαι υπέρ του να συνεχίσουμε να στηρίζουμε σε αυτό την Τουρκία, διότι σίγουρα είναι καλύτερα για τους πρόσφυγες να ζουν κοντά στην πατρίδα τους από ότι να ζουν σε διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ έχουμε, όπως θεωρώ εγώ, μια υποχρέωση, δήλωσε. Διαβάστε ολόκληρη την είδηση στο nemesishd.gr.